Το θέμα της απόψινής βραδιάς θα είναι παρμένο από την ημέρα. Ξέρετε, η Αγία μας Εκκλησία κάθε Κυριακή επιστρατεύει με τη σειρά ορισμένα περιστατικά και γεγονότα για να τα υπενθυμίζει στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι καλούνται να τα προσέξουν και να τα ζήσουν, να τα κάνουν ζωή τους, όπως τα λέγαμε. Σήμερα η Εκκλησία παρουσίασε ένα οικογενειακό δράμα, το οποίο εξετυλίχθη κατά κάποιον τρόπο εκεί στα σύνορα της Τύρου και της Σιδώνου, σε ένα ειδωλολατρικό μέρος, όπου ευρέθη ο Χριστός μας μεταξύ του Χριστού μας και μιας πονεμένης μητέρας, που η θυγάτερ της κακώς εδαιμονίζεται. Είναι μια εποχή, αν διαβάσετε τα κείμενα, που θα βρείτε ότι ο Χριστός μας έχει έρθει σε λόγια με τους Φαρισαίους και συγκεκριμένως για εκείνο που και εμείς ακόμη δεν έχουμε ερμηνεύσει πολύ, αν τα εισερχόμενα βλάπτουν ή τα εξερχόμενα. Και μάλιστα εμείς τα έχουμε προσκολήσει σε θέμα νηστείας, εφόσον δεν έχει κανένα λόγο αυτό. Δεν πρόκειται περί νηστείας, πρόκειται περί πονηρών λογισμών, ενεργειών κλπ. Και περί ακαθάρτων που έφαγαν οι μαθητές με ακάθαρτα χέρια. Δεν έχει καμιά θέση με την νηστεία. Όταν λοιπόν τους καθήλωσε εκεί ο Χριστός μας και τους είπε ότι ακμήν λέγει και εμείς ασύνετοι έστε, δεν καταλαβαίνετε λέει και εσείς, ουπονοείται ότι πάντο εισπορευόμενον εις το στόμα εις την κοιλίαν χωρεί και στον αφεδρό να εκβάλλεται, τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται. Κακή να κινεί τον άνθρωπο, αυτά είναι λέει, που μολύνουν τον άνθρωπο. Εγάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Κάφτα εστί τα κινούντα τον άνθρωπο. Αυτά λέει μολύνουν τον άνθρωπο. Το δε ανύπτης χερσί φαγήν, ού κινεί τον άνθρωπο. Τους καθήλωσε. Εξ αφορμής λοιπόν αυτής της απαντήσεως του Χριστού μας, αυτοί εξοργίστησαν και τον εδίωκον. Και ο Χριστός μας έκαμε το μικρότερο, όπως τα λέγαμε, και έφυγε από το μέρος εκείνο και πέρασε στα ειδωλολατρικά μέρη για λίγο καιρό, στην Τύρο και τη Σιδώνα, εκεί που συνήθισε την ειδωλολάτριδα αυτή γυναίκα. Και δείχνει ο Χριστός μας, όπως έχει πει και σε άλλη στιγμή, γίνεστε φρόνιμοι ως οι όφοι και ακέραιοι ως οι περιστερέ. Μην εκτίθεστε, μην κάνετε παλικαριές, μην εκτίθετε τη ζωή σας, εάν δεν υπάρχει λόγο σοβαρό. Και πράγματι ο Χριστός έφυγε. Έτσι ευρέθηκε εκεί. Διότι γρηγορότερα είχε πει στους μαθητάς του ότι εις πόλη λέει Σαμαριτών και εθνών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον στα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πώς εσύ τώρα πηγαίνεις στα ειδωλολατρικά μέρη αυτά. Αυτή ήταν η ανάγκη που τον ενάγκασε να πάει από εκεί. Άλλωστε δεν τους είπε να μην κηρύξουν καθόλου προς τα εκεί. Μάλλον τους είπε, εάν έχετε δύο καταστάσεις, ειδωλολάτρας και Εβραίος, να προτιμείτε τους Εβραίους να ομιλείτε παρά στους ειδωλολάτρας. Τώρα θα πει κανείς, είναι ακριβότεροι οι Εβραίοι και να κηρύττεις αυτούς. Όχι. Οι Εβραίοι είχαν βιβλία.
είχαν νόμο, είχαν δασκαλία περί του Μεσσίου. Και έτσι σε αυτούς θα βρισκε απήχηση. Και ο ένας θα γινώσατε δύο, οι δύο πέντε, οι πέντε δέκα. Οι ολάτρε δεν είχαν τίποτα τέτοιο για την ώρα, γι' αυτό ακριβώς τους προτρέπει, μάλλον λέει να πορεύεστε στα απολότα του οίκου Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από αυτά, για να σας συνδέσω να εννοήσετε πώς θα βρέθη εκεί και το τι ακριβώς έλαβε χώρα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ευρισκόμενος, όπως λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 15ο κεφάλαιό του, εξελθών εκείθεν από τους Φαρισαίους που τους καθήλωσε, ανεχώρησε εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνο και ειδού γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνων εξελθούσα, εκράβγασεν αυτό λέγον, ελέησον με Κύριε Ιέ Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ζητάει έλεος αυτή για λογαριασμό της κόρης. Κόρη είναι δαιμονισμένη. Δεν μπορεί να ζητήσει. Είναι υπό την επίρρεια του σατανά. Ο σατανάς δεν ζητάει έλεος. Ένα που δεν κάνει ο σατανάς είναι ότι δεν μπορεί να πει το ελέησον ημάς. Αυτό δεν μπορεί να το πει. Μπορεί να πει Άγιος ο Θεός, μπορεί να πει Άγιος Ισχυρός, να πει Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, αυτό δεν το λέει. Ούτε τότε, ούτε πρόκειται να το πει. Έτσι και κάθε άνθρωπος, ο οποίος είναι υπό την επίρρεια του πονηρού, είναι αδύνατο ποτέ να ζητήσει από τον Θεό έλεος. Και τι γίνεται εν προκειμένου, ίσως πει κανείς. Αν υπάρχουν στο περιβάλλον του άνθρωποι και ζητήσουν για λογαριασμό αυτού, πολλοί έχουν να τον ωφελήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Ώστε ισχύει, θα πει κανείς, μια προσευχή κάποιου για έναν άλλον. Ασφαλώς ισχύει. Θέλω μάλλον, αν ισχύει για κάποιον άλλον, ισχύει για τον δικό σου, ισχύει για το παιδί, ισχύει για τον σύζυγο, για την σύζυγο, για τον αδελφό, ισχύει για το γονιό, ισχύει η προσευχή. Αλλά αυτή την προσευχή και το είδος της προσευχής, εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί οι ορθόδοξοι δεν το ξέρουμε αυτό το είδος προσευχής. Προσευχόμεθα βέβαια, δίδουμε κάποιο χαρτάκι στον παπά να προσευχηθεί στην παράκληση, να προσευχηθεί εκεί, αλλά εμείς δεν προσευχόμεθα. Δεν το θεωρούμε το θέμα ατομικό. Όταν ο άνθρωπος το θέμα το θεωρεί ατομικό, είναι διαφορετικά. Το πονάει, το ζει και η ένταση της προσευχής είναι διαφορετική και τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Εδώ προσεύχεται μια μάνα και αφήνει σήμερα ένα κλασικό παράδειγμα που έπρεπε να το ξέρουν όλες οι μανάδες που έχουν δαιμονισμένα παιδιά. Να κάνουν χρήση αυτού του όπλου που λέγεται προσευχή, η οποία βέβαια προσευχή προϋποθέτει ταπείνωση και πίστη ορθή προς ποιον ζητά. Έβαλα μια λέξη δαιμονισμένα παιδιά και ίσως να σοκαρίστηκαν ορισμένοι που την άκουσαν ή που θα την ακούσουν. Γιατί θα μπορούσαν να μου πούνε, χωρίς να προσέξουν τι λένε, ότι δόξα τω Θεώ, εμείς είμεθα καλά όλοι στο σπίτι. Κανένας δεν είναι δαιμονισμένος, κανένας δεν είναι με αφρούς και με αλυσίδες. Να μου επιτρέψετε να δευτερολογήσω εάν αυτή η σκέψη πέρασε ή θα περάσει από κανενός στο μυαλό. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να είναι δεμένος με αλυσίδες και να πέφτει κάτω να χτυπιέται με αφρούς, παρά να είναι ελεύθερος με γραβάτα
και να είναι δαιμονισμένος. Δεν είναι δαιμονισμένοι εκείνοι οι οποίοι υπάρχουν στα ψυχολογικά κέντρα κλπ. Κάποτε λέγεται ότι κάποιος απρόσεκτος επλησίασε το φρενοκομείο της Κερκύρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, περάσει απ' έξω. Υπάρχει ένα φράγμα εκεί που βγαίνουν οι άνθρωποι που στέκονται καλύτερα, που είναι στην αποθεραπεία τους κλπ. Και παίρνουν τον ήλιο και τον αέρα τους. Και πλησίασε κάποιος δικός μας έξυπνος εκεί και έθεσε ένα ερώτημα σε κάποιον ασθενή, έναν τρόφιμο εκεί του φρονοκομείου. Και τον ερώτησε με αφέλεια αν είναι πολύ μέσα εκεί. Και ξέρετε τι του απήντησε ο ασθενής? Περισσότεροι, του λέει, είστε έξω. Είναι αλήθεια αυτό, διότι εμείς μετράμε με την αρρώστια του σώματος, όχι με την αρρώστια της ψυχής, και έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε καλά. Και γίνεται εκείνο που μου βάλανε ένα σημείωμα προχθές εδώ, που λέμε τι κάνετε, δόξα τω Θεώ. Γιατί δοξάζει τω Θεώ? Είσαστε πράγματι καλά. Βέβαια δεν είναι κανείς στο κρεβάτι. Αλλά δεν είναι και κανείς στην εκκλησία όμως την Κυριακή το πρωί. Δεν είναι κανείς στη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι κανείς στην εξομολόγηση. Δεν είναι κανείς στην νηστεία. Δεν είναι κανείς στην εγκράτεια. Από εκεί και κάτω, τι καλοσύνη έχετε? Και υπό την ετήριαν κίνους είστε? Αγγέλου ή πονηρού? Αν λοιπόν μετρήσουμε με αυτό το μέτρο που πρέπει να μετράμε, θα βρούμε ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε ανάγκη της, πώς να πω, της υποδείξεως αυτής της γυναικό. Όλοι έχουμε ανάγκη. Οι ψυχίατροι σήμερα, όπως ξέρατε, πολλαπλασιάστησαν. Και γενικά όλα αυτά που έχουν σχέση με την ψυχή. Και εντούτοις κανέναν δεν θεραπεύουν. Μόνο στο Χριστό υπάρχει η θεραπεία. Αυτός έχει την δύναμη να διατάξει. Μπορείς λοιπόν να κινήσεις αυτήν την διαδικασία. Μπορείς να κινήσεις, να επέμβει ο Χριστό. Το θέμα σου θα λυθεί. Διότι είναι αλήθεια ότι έχουμε τέτοιες καταστάσεις που συνέβη στο σπίτι εκείνης γυναικός. Πολλά παιδιά μας δεν μας ακολουθούν. Πολλά παιδιά μας δεν μας ακούν. Πολλά παιδιά μας ενεργούν αντίθετα με το συμφέρον του. Είναι μάλιστα της κοινωνίας τιμωρή και ούτω καθεξής. Αυτά είναι υπό την επίρρεια του Σατανά. Δεν είναι υπό την επίρρεια του Χριστού. Τι κάνει λοιπόν η μητέρα εν προκειμένου? Γονατίζει, προσεύχεται. Αλίμονο από τα παιδιά που δεν έχουν μητέρες να προσεύχονται. Αλίμονο από τα παιδιά. Τα αγαπούν, ενδιαφέρονται, τα περιποιούνται, ξενυχτούν απάνω τους, θυσιάζονται, το αίμα τους δίδουν. Αλλά δεν τα ευεργετούν στην ψυχή με την προσευχή τους. Μητέρα μπορεί να αλλάξει το ρούν της υποθέσεως. Θαυματουργικώς ρυθμίζονται τα πράγματα. Μόσαστε που σας έλεγα κάποτε για μια μητέρα η οποία άκουσε από το γιο της: «Μαμά, θα σου πω κάτι, αλλά να μην προσευχηθείς». Τι είναι αυτό, παιδί μου, μου λες, θα μου πεις κάτι, αλλά μην προσευχηθώ? Αυτό που σου λέω εγώ, μαμά. Ξέρω ότι με την προσευχή σου μου ματαιώνει τα σχέδιά μου. Και πράγματι αυτή με την προσευχή της εματέωνε τα σχέδια του παιδιού. Και το βόηθησε το παιδί μέχρι που πέρασε τις δύσκολες στιγμές, τα δύσκολα χρόνια, και ήρθε στον εαυτό του και κατάλαβε περί τίνους πρόκειται. Αυτή η προσευχή της μητέρας λείπει σήμερα από την οικογένεια. Γι' αυτό η οικογένεια σήμερα δεν έχει ανθρώπους, αλλά έχει θηρία. Έχουν εξωτερική όψη, αλλά νοοτροπία θηριώδη. Με ευγενείς φερυπίν, μάθανε πολλά ξένα, αντικατέστησαν τις δικές μας
λέξεις κλπ. Με ξενόγλωσσα πράγματα και τα τι αυτά. Και αυτό θεωρείται επιτυχία. Πόσον στην ουσία λείπει Χριστός. Και εφόσον λείπει Χριστός, δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Έχουμε κάποιον δαιμονισμένον, κάποιον που επηρεάζεται. Και τα ακούμε πολλές φορές. Αν δεν ακούμε αντίχριστα πράγματα, εντούτοις όμως μας κολλούν κατά το διλεγόμενο στον τοίχο. Η πόρτα μας έρχεται στο πρόσωπο. Να μην σας πω τίποτα άλλο. Τα οποία γίνονται εκεί. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε τίποτα. Γιατί? Διότι λείπει αυτό το θέμα, η προσευχή. Μπορούν να πούνε μερικοί σε αυτά τα οποία λέγω ότι εγώ προσεύχομαι, αλλά δεν έχω αποτελέσματα. Δεν προσεύχεσαι κανονικά. Δεν έχεις προσέξει ότι θα έπρεπε να έχεις προσευχηθεί πρώτα για τον εαυτό σου. Πολλοί προσεύχονται, πολλοί κόπτονται και ενδιαφέρονται και για τη φυσική ζωή και για την πνευματική ζωή του παιδιού. Αλλά δεν έχουν ενδιαφερθεί για τη δικιά του ζωή πρώτα. Δεν είναι αυτοί πνευματικοί άνθρωποι. Δεν έχουν αυτή σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν γίνεται εισακουστός εις τον Θεό. Οι πατέρες μας, οι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μας έχουν αφήσει δύο-τρεις λέξεις, οι οποίες λένε το εξής. Ακοή αντί ακοή. Θέλεις να σε ακούσει ο Θεός, θέλεις να σε ακούσει η Παναγιά, θέλουν να σε ακούσουν οι Άγιοι, να σπέψουν να σε βοηθήσουν, θα τους ακούς και εσύ. Πόσον εσύ δεν τους ακούς αυτούς, δεν θα σε ακούσουν ούτε αυτοί. Και μην περιμένει. Αν θέλετε και ένα άλλο να σας ανασύρω, που κι εσείς θα το θυμόσαστε, είναι εκείνο που είπε ο ποτέ τυφλός. Γνωρίζουμε, λέγει, ότι ο Θεός αμαρτωλών ου κακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή, όχι απλώς πιστεύει, και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Τέτοιοι ως επιτοπλίστων εμείς οι γονείς δεν είμεθα. Και ο Θεός δίδει κατά αναλογίαν ημών των καρδιών των δικών μας και στα παιδιά τα δικά μας. Έρχεται η μητέρα και κόπτες για το παιδάκι που είναι άρρωστο. Παναγία μου σπεύσε. Η Παναγία δεν σπεύγει. Γιατί? Γιατί έχει σκοτώσει τα άλλα. Διότι έχει αποφύγει τα άλλα. Εντάξει, καλά, με το Θεό πιστεύει. Και εφόσον δεν πιστεύεις, εμένα δεν με παραδέχεσαι ότι εγώ μπορώ να στα διατηρήσω, μπορώ να σου κάνω κλπ. Πώς είναι δυνατόν να έρθω να σε βοηθήσω σε αυτό το θέμα? Ένα απλό παράδειγμα αυτό που σας λέγω. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις που εφόσον εμείς δεν έχουμε φτιάσει τους εαυτούς μας, ζητούμε, όπως είναι πολλοί οι οποίοι κάνουν μνημόσυνα για τους προσφυλίστων, για τους γονίστων, για τους δεν ξέρω τι. Εφόσον θα έχουν ανάγκη ήδη από μνημόσυνο, είναι ήδη νεκροί και κάνουν μνημόσυνο για τους άλλους. Δεν το δέχεται ο Θεός αυτό. Ο Θεός λέει, τι είναι, φτιάξε τον εαυτό σου, διαφορετικά να κάνεις εσύ μνημόσυνο του εαυτού. Είσαι ζωντανός νεκρός εσύ. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά κινητά νεκροταφεία γύρω μας. Το όνομα έχουμε ότι ζούμε. Και νεκρίες μεν. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε εμείς απαντήσεις. Επίσης, αρχίζουμε ένα έργο, είναι μια πάλι, είναι ένα έργο και το αποτέλεσμα είναι ότι το αφήνουμε στη μέση. Όταν το αφήνει κανείς στη μέση το έργο, είναι φυσικό να μην αποδίδει. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Λέγει ο γιατρός, θα πάρεις αυτά τα χάπια, όμως θα τα παίρνεις κάθε 4 ώρες. Εσύ τα παίρνεις κάθε 6. Τα παίρνεις κάθε 8. Θα έχεις αποτελέσματα. Διότι εφόσον κάνεις το δικό σου, εφόσον πρέπει να διατηρήσεις μια κατάσταση. Αυτός ξέρει σαν επιστήμον ότι εφόσον θα εισέλθει το αντιβιωτικό μέσα, θα σου ανεβάσει το φάσμα μέσα στο αίμα σου και θα αρχίσει ενέργεια. Ξέρει τόσες ώρες θα κρατήσει. Αν εσύ στις 4 ώρες δεν βάλεις αυτά που σου λέει αυτός, αυτό θα πέσει. Θα ξαναβάλεις εσύ, θα ξανανεύει. Θα περπατήσει λίγο, θα ξαναπέσει. Πόσο να κάνεις αυτό που σου λέγει αυτός, θα είναι ευθεία και το αποτέλεσμα θα είναι θετικό επάνω σε αυτό που έχεις ανάγκη. Αυτό τούτο γίνεται και στο θέμα της προσευχής της δικής μας.
Ακόμη ορισμένοι δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε. Όχι από απόψεως λόγων, δηλαδή να είμαστε καταφερτζίδες, να τον φέρουμε βόλτα το Θεό. Έχετε βόλτα ο Θεός. Ο Θεός δεν βλέπει τι λες. Γιατί το λες και πώς το λες. Αυτό βλέπει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος επιμένει, θα τον νικήσει τον Θεό. Θεός δεν δίδει απάντηση να έχετε δε υπόψη σας, πάντοτε αμέσως. Είναι περιπτώσεις που φωνάζει η μητέρα, Παναγία μου, το παιδί, και παρότι πέφτει στη φωτιά δεν καίγεται. Παρότι πέφτει στο παράθυρο δεν σκοτώνεται. Είναι και αμέσου δράσεως. Αλλά ως επιτοπλίστων να ξέρετε, το ρολόι του Θεού πηγαίνει πίσω. Όχι απλώς με το παλιό, αλλά 5 φορές με το παλιό πηγαίνει. Εμείς θέλουμε μία απάντηση άμεσον. Με τι σκοπό? Να κάνουμε συνέχεια τη ζωή μας. Θέλουμε να σκοθεί το κρεβάτι αυτό από το σπίτι. Ναι, θα μπορούσες να μου πεις γιατί να σκοθεί το κρεβάτι. Να, γιορτή έχουμε, έρχεται, να, πανηγύρι έχουμε κλπ. Ώστε να το ανοίξεις το σπίτι, να σκοθεί το κρεβάτι, να μπει ο χορός, να μπει το μεζέ, να μπει κλπ. Να μην σκοθεί το κρεβάτι. Δεν σκόνεται το κρεβάτι τότε. Γιατί, πώς θα πολιτευτείς μετά από αυτό το οποίο θα πάρει? Γιατί ο Θεός βλέπει και πίσω. Δεν βλέπει μέχρι εδώ. Βλέπει και πίσω το πώς. Εδώ έρχεται στο νου μου κάτι και θέλω να σου το πω, γιατί πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Λένε πολλοί και χαίρονται πολλές φορές που έκαναν μια προσπάθεια κάποιον άνθρωπο που φεύγει, που πεθαίνει, τον κατάφεραν τελευταία στιγμή και εξομολογήθηκε και κοινώνησε και έφυγε τακτοποιημένο. Τι λες, σώθηκε αυτός? Τι βέβαια, εφόσον έφυγε τακτοποιημένος, δεν είσαι σίγουρος. Ας έφυγε εξομολογημένος. Δεν λαμβάνεται υπόψη τι έκανε εκεί. Τι θα έκανε εάν δεν πέθαινε. Εάν λοιπόν δεν πέθαινε, ο Θεός ξέρει, θα κρατούσε, θα αγωνιζότανε από εδώ και κάτω. Βάλτε τον στον παράδειγμα. Και τώρα αυτός εξομολογήθηκε εξ ανάγκης μπροστά στο φάσμα του θανάτου κλπ. Του λέει ας πιαστώ και από εδώ. Δεν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός. Όταν έβλεπε ότι όταν θα γυρίζει σπίτι θα κάνει τα ίδια, δεν το λαμβάνει υπόψη του. Παράξενα πράγματα υπάρχουν και παράξενα πράγματα θα ειδούμε και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός απαντά κατά τις διαθέσεις των ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθουμε να παλεύουμε με τον Θεό στην προσευχή όπως πάλεψε αυτή η γυναίκα σήμερα και να τον νικούμε τον Θεό. Υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 18ο κεφάλαιο, μια παραβολή που είπε ο Χριστός μας, η οποία είχε σχέση με μια χήρα που είχε ένα δικαστήριο. Και ο δικαστής, για να την εκμεταλλεύεται κλπ, δεν της έδινε το δίκιο. Όμως αυτή καθημερινώς επήγαινε απ' έξω από το σπίτι και του φώναζε «Δώσ' μου το δίκιο». Και στο τέλος, για να απαλλαγεί από όλων αυτών των κατατρεγμών της χείρας, της έδωσε το δίκιο. Ο άδικος κριτής έχει πει παραβολή, να τη διαβάσετε ψυχρό. Εγώ θα σας τη μεταφέρω τώρα εδώ να γραφεί. Έλεγε δε και παραβολήν αυτής, προς το δίν πάντοτε προσεύχεστε αυτούς και μη εκακήν. Πάντοτε να προσεύχεστε, να επιμένετε και να μην κουράζεστε, να μην παρετήσετε από την προσευχή. Λέγον, κριτής της ειν εν την πόλη, ένας δικαστής ήταν σε μια πόλη, τον Θεόν μη φοβούμενος
και άνθρωπον μη εντρεπόμενος, σκληρός άνθρωπος. Χείρα δε είναι την πόλη εκείνη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησό με από του αντιδίκου μου, δώσ' μου το δίκιο μου, το βλέπεις ότι είναι το δίκιο δικό μου. Και ούκη θέλησεν επί χρόνο, βασάνισε τη γυναίκα, δεν σώζει το δίκιο. Μετά δε τούτο είπεν εν αυτό, σκέφτηκε, ή και Θεόν δεν φοβούμε, με ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός, και άνθρωπον που και ντρέπομαι, διάγετο παρέχει με κόπον την χείραν ταύτην, εκδικήσω αυτή. Αλλά για να απαλλαγώ από το στόμα της, για να απαλλαγώ κάθε μέρα που έρχεται και μου γκρινιάζει, και της έδωσε το δίκιο της. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, ακούσατε τι ο κριτής της αδικίας λέγει? Ο δε Θεός που μη ποιήσει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρας και νυχτός, μακροθυνών επ' αυτή. Ο Θεός λέει, δεν θα δώσει κάποια απάντηση στο αίτημά σου, που είναι δίκαιο το αίτημά σου. Αν ο άδικος κριτής κάνει, ο Θεός τι θα κάνει? Αλλά θα επιμείνει. Αυτή δεν παρετήθη να πει, έχω να κάνω με σκληρόν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εχάθη η υπόθεση, να στενοχωρηθεί, να χάσει την ψυχραιμία της, ή να αυτοκτονήσει που λέμε ακόμη, ή να εγκληματίσει εναντίον. Όχι, εκεί επήγαινε. Και ο άδικος κριτής συναγκάστη. Ο Θεός τι θα κάνει? Λοιπόν, εξαρτάται από μας το πώς προσευχόμεθα και τι είναι αυτό που ζητάμε. Πολλοί ζητούν να ελεηθούν τα παιδιά τους. Δεν είναι σωστό. Πολλοί ζητούν να ελεηθεί ο σύζυγος, να ελεηθεί η σύζυγος, ο αδερφός κλπ. Όχι. Τον εαυτόν μας μέσα. Αν είναι προσωπικό το θέμα, να το παίρνουμε δικό μας το θέμα. Προσωπικό το θέμα. Ότι είναι δικό μας. Γιατί όταν λέει ελέησέ με, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι υπαίτιος της καταστάσεως του σπιτιού. Ότι λόγω των αμαρτιών μου συμβαίνει αυτό. Εμείς όμως δεν το κάνουμε έτσι. Δεν αναζητούμε να βρούμε την αιτία, τη ρίζα. Συζητούμε ως επί το πλείστον για τα κλαδιά. Θα σου πω ένα επίκαιρο. Δεν είναι βέβαια του θέματος, αλλά πάει. Πόσοι σήμερα δεν είναι κατά της κυβερνήσεως, η οποία κοιτάζει να βάλει τον πολιτικό γάμο υποχρεωτικών. Έτσι. Πόσοι εξημών. Και κατηγορούμε τους ανθρώπους αυτούς που επεμβαίνουν να κάνουν δυναμικά κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Ερωτάτε τώρα. Αυτοί ευθύνονται? Εγώ το πάω αλλού το θέμα. Ότι εμείς ευθυνόμεθα και λόγω των αμαρτιών μας, αυτή είναι εκτελεστικά όργανα της δικαιοσύνης του Θεού και τιμωρούμεθα. Όταν εγώ κατηγορώ αυτόν, τον εαυτό μου το βγάζω πουλάκι έξω. Πόσο πρέπει να κατηγορήσω τον εαυτό μου, διότι αυτός δεν θα ήταν να κάνει αυτά εκεί. Έχει την δύναμη ο Θεός να του μετατρέψει τον νου και να μην τον αφήσει. Αλλά για ποιο λόγο το πάω παρακάτω? Βέβαια, θρησκευτικό γάμο. Γιατί? Για να σκοτώνεις τα παιδιά ή για να μην κάνεις παιδιά? Δεν το κάνεις τέτοιο γάμο. Δεν το δίνω κάτω. Για σκέψτε το και βάλτε το και αυτό στη μέση. Εκτιμούμε το μυστήριο εμείς? Θέλουμε τον συνεταιρισμό με τον Θεό? Για το γάμο πάνε να πει συνεταιρισμό με τον Θεό. Τιμή μεγάλη. Συνεργάτης του Θεού να φτιάχνεις ανθρώπους που να ζουν στην αιωνιότητα. Δεν φτιάχνεις αρέσει πολυκατοικίες, ούτε γέφυρες, ούτε υπονόμους. Ανθρώπους. Για να το καταδέχεται ο άνθρωπος. Τον θέλει τίποτα το γάμο, δεν θα τον έχει καθόλου. Θα είσαι ζω, δυναμικά. Άντε να απαντήσεις. Αλλά εμείς μάθαμε να μεταφέρουμε την ευθύνη στους άλλους, εφόσον είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι. Τι λοιπόν με αυτά τα λόγια λέγει, θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται, ελέησέ με εμένα. Διότι δεν θα είχα εγώ αυτό τον τύρανο στο σπίτι, δεν θα είχα τον σατανά στο σπίτι, τι θα δεσκίζεται η καρδιά μου αν ήμουν καλύτερη?
δεν το έκανα αυτό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουμε. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που θα πρέπει να το πιάσουμε. Και όταν δει ο Θεός τη μεταμελιά μας, όταν δει ότι πράγματι παραδεχόμεθα ότι και εμείς δεν τα κάναμε καλά, ότι κάπως αλλιώς έπρεπε και ζητάμε να τακτοποιήσουμε τώρα, γιατί υπάρχει μετάνοια. Δεν είναι τίποτα κατόρθωτο, όλα είναι κατόρθωτα. Εφόσον το στήθος αναπνέει, είναι εγγύηση από το Θεό ότι περιμένει τις υποθέσεις μας να τις ρυθμίσει. Τα πάντα. Δεν υπάρχει θέμα που δεν μπορεί να το ρυθμίσει ο Θεός. Ας κλείσουνε τα πάντα επί κακό. Ας τα σφραγίσουνε και ας τα διπλοκλειδώσουνε. Ο Χριστός θα τα ανοίξει. Αρκεί να φύγουν οι αμαρτίες από τη μέση με τη μετανιά μας, να του λύσουμε τα χέρια. Για τα ανιδεμένα τα χέρια. Στα άτομα, στις οικογένειες, στην κοινωνία, το κράτος μας, τον κόσμο, είναι λόγω των αμαρτιών μας. Γιατί ένας που δεν δουλεύει σήμερα, ένας που δεν έχει δουλειά σήμερα, είναι ο Χριστός. Θα σας πω και έναν ακόμη. Και ο διάβολος. Σήμερα αντικαταστήσαμε εμείς ο διάβολο. Δεν χρειάζεται να μπει αυτό στη μέση. Έχουμε γίνει τόσο πονηροί και τόσο αδιάφοροι και τόσο σκληροί που δεν χρειάζεται να εργάζεται. Θυμόσαστε τι είπε ο διάβολος στο Μέγα Αντώνιο, έχετε διαβάσει. Όταν ο Μέγας Αντώνιος εκατέβει να βοηθήσει για την υπόθεση των Αριανών στην Αλεξάνδρεια, επέτυχε και η Εκκλησία απέδειξε την αλήθεια. Απεσύρθη αυτός να πάει στα δικά του. Και παρουσιάζεται ο Σατανάς μια μέρα και του λέγει, γιατί προσεύχεσαι Αντώνιε, τι σου έκανα, διότι έφυγε ο Μέγας Αντώνιος από την Αλεξάνδρεια και αναζωπηρήθη η αίρεση των Αριανών. Και άρχισε από εκεί που το έμαθε, από το κελί του, να προσεύχεται. Και τον έκαιγε το Σατανά. Και πάει ο Σατανάς κατά πρόσωπο και του λέει, γιατί προσεύχεσαι. Του λέει, για τη ζημιά που κάνεις στην Αλεξάνδρεια. Αντώνιε, δεν την κάνω εγώ. Από τότε που ήρθες κάτω και προσευχήθης, εγώ έφυγα. Τότε πώς γίνεται. Μόνοι τους λέει τι κάνουν. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Και έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσω. Εκείνο που θέλω, πριν φύγω από αυτό το μέρος, είναι να υπενθυμίσω ότι όλοι μας έχουμε προβλήματα τέτοια. Είτε θέλουμε να το παραδεχθούμε, είτε όχι. Και εάν μετανοήσουμε δια της πράξης μας, αλλάζοντας ζωή, όχι εν λόγω μετάνοια, εν έργο. Γιατί πολλοί μετανοούν, αλλά δεν πράττουν όμως, δεν αλλάζουν ζωή. Μετά αβολή. Πήγαινα προς την Πάτρα να γυρίσω να πάω για τη Θεσσαλονίκη. Όχι παράλληλα. Μετανοώ και κάνω τα ίδια. Όχι. Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό. Τίποτα. Διαφορά δεν γεννιέται ο Θεός. Όπως ορισμένοι μετανοούν εποχιακό και την άλλη μέρα κάνουν το ίδιο. Ξομολογούνται για το Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα κάνουν τα ίδια. Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή η μετανοιακή εξομολόγηση. Μετανοώ πάνω να πει μετά βολή. Αλλάζω δρόμο. Αναλαμβάνει ο Χριστός όλες τις δυσκολίες, όλες τις βρωμιές και τις αδυναμίες και βοηθάει πλέον τον άνθρωπο να ζήσει μια καινούργια ζωή. Θα ξαναπέσει στον δρόμο που θα πηγαίνει, αλλά θα είναι αγωνιζόμενος, θα είναι πάντοτε κάτω από τον Θεό. Και θα έχει πάντοτε αποτελέσματα θαυματουργικά σαν αυτά τα οποία είδαμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα όπως μας τα αναφέρει εδώ είναι ότι δεν ήταν τόσο, πώς να πει κανείς, ενθαρρυντική η στάση του Χριστού μας προς αυτήν. Ο δε, ο Χριστός, κάθε στιγμή αυτή εκράβγαζε, όχι απλώς παρακαλούσε, φώναζε, λέει σε με, ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, σαν να μην άκουγε τίποτα. Σαν να μην αισθανόταν να μη συμμετέσχε
να μην δεχότανε καν τον πόνο και τη φωνή αυτής της γυναικός. Είναι και άλλοι όμως εκεί. Είναι και οι Απόστολοι πηγαίνουν. Ο Χριστός έχει την υπομονή να ακούει τη φωνή της και τους παραγμούς της και να μην απαντά. Οι Απόστολοι όμως δεν το αντέχουν αυτό και επεμβαίνουν στο Χριστό μας και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες, ηρώτων παρεκάλουν αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών, σε παρακαλούμε, απόλυσέ την. Καλά, την έχω δεσμευμένη εγώ. Ασφαλώς. Πώς την έχω δεσμευμένη? Αυτή πιστεύει ότι το μπορεί. Δεν άκουσε όμως ότι δεν είσαι διατεθειμένος. Και την παρασύρεις κοντά. Πες της, ναι, όχι. Αυτό το φλου αναγκάζει τον άνθρωπο να πηγαίνει κοντά και να φωνάζει και να κλαίει. Χριστός τον θέλει τον άνθρωπο κοντά του. Ο άνθρωπος δεν θέλει να κάθεται κοντά στο Χριστό. Θέλει να πηγαίνει παραπέρα, να κάνει και τις σαρκός σου τις δουλειές. Να κάνει και τις μόδας σου τις δουλειές. Να κάνει και του κόσμου τις δουλειές. Να κάνει και του εγώ του τις δουλειές. Όταν πάρει από τον Χριστόν, θα πάει να κάνει του σατανά έπειτα ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Χριστός πολλές φορές δεν απαντά. Ας τον κι ας χτυπιέται εκεί. Ωφέλεια έχει να είναι κοντά μου εδώ. Και πράγματι πολλές φορές ωφελούμεθα, διότι λαμβάνουμε αμέσως, διότι αναγκαζόμαστε να προσευχηθούμε παραπάνω, να προσέξουμε τα λάθη μας, να εξετάσουμε τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να εξευμενήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και να πάρουμε εκείνο το οποίο ζητάμε. Γι' αυτό λέει απόλυσον αυτήν. Βλέπουν, πες σε ένα ναι, ένα όχι, να κανονίσει τη θέση της αυτή. Και εμείς δεν μπορούμε να ακούμε αυτόν τον σπαραγμό. Όταν επενέβησαν οι Απόστολοι, απαντά ο Χριστός μας στέκεται και λέγει, ου καπεστάλιν, ημείς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Δεν έχω έρθει, λέγει αυτή, δεν έχει κανένα σχέση με τους Ισραηλίτες. Το ακούει. Και στη συνέχεια, αυτή όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά ελθούσα, προσεκίνησε αυτό λέγοντα, Κύριε βοήθημη. Δεύτερος καμπύλ. Ο δε αποκριθής είπε, που και στην καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρή. Όχι μόνο δεν της έδωσε, όχι μόνο δεν την παρηγόρησε, αλλά την είπε και σκύλο. Αντέχεις. Αντέχεις. Άμα δεν είσαι εγωισμό, αντέχεις. Άμα είσαι εγωισμό, δεν αντέχεις. Χριστός ξέρει τι είναι μέσα στη γυναίκα αυτή και θέλει να τα βγάλει όλα από μέσα της για να μην πάνε στον άνθρωπο. Να ωφελείται ο άνθρωπος. Όμως θα θέλω να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο περνάει απαρατήρητο. Και εντούτοις είναι ανάγκη. Πότε ο Χριστός άνοιξε το διάλογο και όπως ξέρουμε στη συνέχεια ωφελήθη αυτός που ζητούσε όταν επενέβησαν οι Απόστολοι. Προτεστάντε λένε πας απευθείας στο Χριστό και αυτή πήγε στο Χριστό και απάντηση δεν πήρε. Αποκλείουν όλους άλλους. Δεν έχουν καμιά θέση. Δεύτε πρόσμελη. Ναι, και ο Χριστός δεν ακούει. Αυτό δεν το βλέπει. Δεν υπάρχει στη γραφή σου αυτό. Ότι ο Χριστός σε σταμάτησε όταν οι Απόστολοι πήγανε στη μέση. Οι Απόστολοι το σταμάτησαν το Χριστό. Τότε το σταμάτησε. Άρα δέχεται πρεσβείες ο Χριστός. Δέχεται μεσητείες ο Χριστός. Και είπα γρηγορότερα, αλίμονα από τα παιδιά που δεν έχουν μανάδες να προσεύχονται. Και αλίμονα από τους ανθρώπους που δεν έχουν μάνα Παναγία να προσεύχεται. Γιατί η μόνη η οποία μπορεί να τροποποιήσει τα θέματα
είναι η Θεοτόκος. Και δεν τη θέλει ο άνθρωπος της επιτοπλίστων. Και μάλιστα ο ξένος κόσμος. Εμείς εδώ τη ζητούμε βέβαια ως υπηρεσία. Παναγία μου βόηθα και Παναγία μου τρέξε. Ως υπηρεσία, ως νοσοκόμα τη θέλουμε. Τίποτα άλλο παραπέρα. Γνώμη δεν τις επιτρέπουμε να έχει. Στο σπίτι η παρουσία της δεν μας χρειάζεται. Ούτε στο κρεβάτι για να δει τι θα κάνουμε, αν κάνουμε παιδιά ή όχι. Ούτε στη χύτρα μας να δει αν νηστέψουμε ή όχι. Ούτε στον πεζαχτά μας, ούτε όταν ράψουμε, ούτε όταν δεχθούμε. Έξω. Θα σου φωνάξουμε εμείς μόνο. Υπάρχει βέβαια σε όλα τα σπίτια. Του Χριστού εικόν μπορεί να μην υπάρχει. Της Παναγίας μας υπάρχει. Είτε μικρή είτε μεγάλη. Αλλά ως διακοσμητικών πρόσωπων. Όχι να έχει λόγων. Να παίζει ρόλων. Εδώ επαναλαμβάνω. Εσταμάτησε ο Χριστός, άνοιξε διάλογον ο Χριστός, ωφέλιμον διάλογον και είχε και αποτελέσματα για τον ετούντα όταν οι Απόστολοι επενέβησαν. Άρα ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω, δέχεται ανθρώπους να μιλήσουν. Η Εκκλησία μας μάλιστα λέγει ότι δε εισης Μητρός, πολλά ισχύει προσευμένη αν δεσπότου. Έχουν οι άνθρωποι αυτοί, οι απρόσεχτοι άνθρωποι αυτοί, ένα εδάφιο, το οποίο υπάρχει στον Τιμόθεο. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ. Είναι εδάφιο που υπάρχει στην Α Τιμοθέου, στην πρώτη επιστολή, στο Β κεφάλαιο στίχος 5. Αυτό το πιπιλίζω. Αυτό το παρουσιάζουν πάντοτε μπροστά να μας αποκλείσουν την Παναγία μας, να μας αποκλείσουν τους Αγίους μας, τους φίλους του Χριστού και γενικά κάθε άνθρωπο. Παρότι πολλές φορές μας λένε, αδελφέ, προσεύχω, έχω ένα αίτημα, ώστε εγώ μπορώ να προσευχηθώ. Ο Ανικόλας δεν μπορεί να προσευχηθεί, Ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν μπορεί να προσευχηθεί. Η Παναγία δεν μπορεί να προσευχηθεί. Ο Απόστολος Παύλος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Εγώ μπορώ να προσευχηθώ, Και πού στέκονται, επαναλαμβάνω, στέκονται στο εδάφιο αυτό Α Τιμόθεο Β 5, όπου λέγει το εξής. Ότι ο Θεός λέγει θέλει πάντα ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνε. Σύμφωνα. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Εδώ στέκουν. Εις λέει. Τι που μου βάζεις Θεοτόκο στη μέση, πώς μου βάζει τους Αγίους στη μέση, πώς μου βάζει τους Αποστόλους στη μέση. Μάλιστα. Εις Θεός, πού όμως είσαι. Πού. Είναι ο Θεός. Και εδώ είναι ο πιστός. Μεταξύ πιστού και Θεού, ίσο μεσίτης. Ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο Μεσίτης που μας παρουσιάζει στον Πατέρα, διότι λέγει σαφώς τον Ιωάννη, ουδής έρχεται εις τον Πατέρα ημί διεμού. Κανένας πιστός δεν θα μπορέσει να πάει στο Θεό, ας χτυπιώνται οι Εχωβάδες και λένε θα πάνε στο Θεό. Δεν θα πάνε, πόσον έχουν αποκόψει τη γέφυρα που λέγεται Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μεταφέρει τον άνθρωπο στον Πατέρα. Όσοι έλαβαν αυτόν, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε. Απορρίπτης των Χριστών δεν είναι Θεός. Πώς θα σε παρουσιάσει στον Πατέρα. Αν είναι άνθρωπος, αν είναι άγγελος, αν είναι δούλος όπως λες και δεν είναι Θεός. Πώς θα σε παρουσιάσει. Όσο εδώ λέει σαφώς, ουδής έρχεται στον Πατέρα η μη διεμού, θα περάσει από μένα. Εδώ λοιπόν το εδάφιο αυτό λέγει μεταξύ ανθρώπου και Θεού εις μεσίτης ο Χριστός. Μάλιστα. Αυτό λέμε και εμείς. Λένε τώρα. Εν διάφορες περιπτώσεις η Παναγία πού θα πάει. Εκεί που δεν πάει το κεφάλι το δικό σου και το μυαλό σου θα πάει.
Η πρεσβεία της Παναγίας δεν είναι μεταξύ πιστού και Θεού. Θες βγες Χριστέ από εδώ και θα βάλουμε την Παναγία. Όχι. Είναι μεταξύ πιστού και Χριστού. Χριστέ να κάτσει στη θέση σου. Η Παναγία μας είναι μεταξύ πιστού και Χριστού. Τι λέει ο Ορθόδοξος. Πρέσβευε. Πού. Εις τον εξού τεχθέντα. Ω δέσποινα του κόσμου γεννούμε σύτρια. Την Παναγία μας τη βάζουμε εδώ εμείς, μεταξύ του πιστού και του Χριστού. Δεν βγάζουμε το Χριστό να βάλουμε μεταξύ πιστού και Θεού την Παναγία. Όχι. Παναγία είναι μεταξύ του ανθρώπου και του Χριστού. Και ο Χριστός πρεσβεύει στον Πατέρα. Και ο Χριστός ετοιμάζει τον άνθρωπο και το στέλνει στον Πατέρα. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος στο όνομα και στο αίμα το δικό του βαπτιζόμεθα. Αυτό κοινωνούμε. Αυτός θα μας αναστήσει. Αυτός θα μας στείλει στο Θεό και Πατέρα. Έχοντας λοιπόν αυτό το εδάφιο, κόπτονται και σκοτώνονται να μας κλείσουν όλους τους άλλους έξω, να μην βάζουμε κανένα μεσή. Αγαπητοί μου, ένα σας συνιστώ. Να είσαστε επόμενοι πάντοτε της Εκκλησίας μας. Μην κάνετε τίποτα που δεν το συνηγορεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία στο θέμα αυτό την Παναγία την έχει ατού. Πρώτο. Δεν λέει τίποτα που δεν θα πει στη συνέχεια της Παναγίας αχράντου περευλογημένης κλπ. Κάθε ένα της αίτημα της Παναγίας αχράντου κλπ. Αλίμονο επαναλαμβάνω από τον πιστό, τον Ορθόδοξο, που δεν έχει μητέρα την Παναγία να προσέρχεται. Αλίμονο. Όπως και κατά το ανθρώπινο που είπα, αλίμονο από τα παιδιά που δεν έχουν μητέρες να προσεύχονται. Ακόμη γράφει ο Ιωάννης στην επιστολή του, θέλω ας ενθαρρύνω, να μην κρεμόσαστε στο Χριστό. Υπάρχει εγωισμός. Όχι ότι είμαι άξιος Κύριε για το χατήρι της μητέρας, για το χατήρι του αίματος των Αγίων. Αυτό θα βάζετε μπροστά. Θα βρίσκετε μεγάλη ανακούφιση. Θα έχετε πολλούς οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στο αίτημά σας. Έχετε μια δικάσιμο, σοβαρά. Όσο περισσότερους έχετε υποστηριχτάς, τόσο καλύτερα είναι. Εδώ στη Μακρυγιάννη ήταν μια κοπελίτσα η οποία έμενε μόνη της, είχε ένα μικρό ατελείο, πιστή. Και λόγω της αρκετής δουλειάς που είχε, πολλά βράδια δεν μπορούσε να πάει σπίτι της που ήταν λίγο μακριά. Και έμενε εκεί. Είχε ένα μικρό εικονιστασάκι, μερικούς Αγίους κλπ. Και προσήφιωτο τα βράδια. Αργά, 11, 12, μία η ώρα προσήφιωτο. Ένα βράδυ λοιπόν, εκεί που προσήφιετο, λέγει Κύριέ μου, με τις πρεσβείες του Αγίου σου Αντωνίου, του Αγίου σου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, του Αγίου σου Ιακώ και. Αυτούς που είχε εικόνες στο προσκυνηταράκι. Και βλέπει τρομαγμένη να κατεβαίνει ένας γέρον από εδώ, να κατεβαίνει άλλος γέρον από εκεί, να βγαίνει άλλος γέρον από εδώ. Τρόμαξε. Κάνει το σταυρό της και ζητάει και λέει Χριστέ μου τι είναι. Είσαστε λέει πονηρά πνεύματα, λέει είσαστε άγαθα. Λέει μην τρομάζεις, λέει ο γέροντας. Δεν μας κάλεσες να έρθουμε να σε βοηθήσουμε. Δεν είπες δια το πρεσβειών του μεγάλου Αντωνίου. Είμαι εγώ. Δεν είπες δια το πρεσβειών του Αγίου Ιακώβου. Είναι αυτό. Δεν είπες δια το πρεσβειών του προφήτου Ηλίου. Είναι αυτός. Για κοιτάξτε την εικόνα. Είναι ή δεν είναι. Ήρθαμε να σε βοηθήσουμε. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Έχουμε τον Άγιό μας, αλλά τον έχουμε για να γιορτάζουμε, για να κάνουμε αμαρτίες. Τον έχουμε για να υπάρχει δίπλα μας και στις ανάγκες μας και στις δυσκολίες μας και κατεξοχήν στις πνευματικές. Έχουμε τον Άγγελό μας, τον οποίο μας έδωσε στο βάπτισμα η Εκκλησία και ο Χριστός, αλλά τον κλείνουμε έξω, βγες έξω, γιατί αυτά που θα κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα μέσα. Ούτε είναι να τα ακούσει άνθρωπος, ούτε είναι να τα δει άνθρωπος.
Δεν φταίει κανείς. Πάντοτε λοιπόν υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος και πάντοτε να το χρησιμοποιείτε. Όχι δεν μπορεί να πεις Χριστέ μου βοήθησέ με. Αλλά αν βάλεις και πεις δια της αγάπης της Παναγίας που σε κράτησε στην αγκαλιά τόσο καιρό σε παρακαλώ, κάνε. Διότι και αυτή η οποία γονατίζει και προσεύχεται στο Χριστό για τα αιτήματα του ανθρώπου και γενικά του κόσμου, αυτά τα επιχειρήματα φέρει. Που σε κράτησα 9 μήνες στην αγκαλιά μου, που σου έδωσα το γάλα μου, που σου έκανα αυτό κλπ. Κάμε και εσύ έλεος. Καταλάβατε. Το εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα. Το θέλει ο Θεός. Γιατί έχει ταπείνωση στη μέση. Το βλέπω καθαρά εδώ. Χριστός πάει στον δρόμο, αυτή φωνάζει πίσω τίποτα. Όταν μπήκαν οι Απόστολοι στη μέση, ο Χριστός σταμάτησε και τα πράγματα άλλαξαν. Θα ήθελα ακόμη να βάλω ένα άλλο εδάφιο εδώ που μπορεί να σας χρειαστεί ποτέ, το οποίο το γράφει ο Ιωάννης, η καθολική του επιστολή. Ξέρετε, ο Ιωάννης έχει γράψει 5 βιβλία. Έχει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, έχει 3 καθολικές επιστολές και έχει και την Αποκάλυψη. Στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1, κάνει μια προτροπή γενικά στους ανθρώπους και λέγει τα εξής. Τεκνία μου, τα αυτά γράφω ημίν, είναι αμία μάρτυτε. Αυτά που σας γράφω, λέει, σας τα γράφω να σας βοηθήσω να προσέξετε να μην αμαρτήσετε. Και αν της αμάρτη, αν σαν άνθρωπος, γλίστρησε που λέμε, δεν πρόσεξε, ξέρω εγώ. Τον όθησαν, δεν ξέρω τι, έπεσε, μη φοβήσει. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα, εμείς είμεθα οι άνθρωποι, εδώ είναι ο Πατέρας. Εδώ ενδιάμεσα λέει έχουμε έναν παράκλητον. Παράκλητο ξέρεις τι να πει. Παρηγορητή. Έναν που τα πληρώνει. Ποιος είναι αυτός? Ιησούν των δίκαιων. Όσον υπάρχει ο Χριστός στη μέση, θα πιαστούμε από τον Χριστό και θα μας τακτοποιήσει. Δεν μπορούμε να παρουσιαστούμε στη βασιλεία. Δεν μπορούμε να παρουσιαστούμε στη δικαιοσύνη. Μην ακούτε ορισμένους που προσεύχονται και λένε παρουσιαστή των θρόνων της δικαιοσύνης του Θεού κλπ. Χαθήκαμε. Πίσω από τον Χριστό παρουσιαζόμαστε. Αν δεν πει ο Χριστός ο μεσάζων μεταξύ Θεού, δεν μπορεί. Και ο Παύλος όταν προτρέπει να προσεύχονται οι άνθρωποι έχει πει ένα ωραίο το οποίο και εσείς θα μπορείτε να το βρείτε. Είναι στο 4ο κεφάλαιο προς Εβραίου. Και παρηγορεί τον άνθρωπο για αυτό το πρόσωπο που έχει στις δύσκολες στιγμές της αμαρτίας του, οι οποίες αντιβαίνουν και προσκρούν στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού ζητάει εκδίκηση. Ποιος θα πληρώσει? Χάνεται ο άνθρωπος. Θα μπει ο Χριστός στη μέση. Μεσάζων ο Χριστός. Πρεσβείες ο Χριστός. Μεσίτης ο Χριστός σε αυτή την περίπτωση. Και λέει έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού κρατώμεν της ομολογίας. Έχω ένα ατού και να πέσω θα τρέξω στο Χριστό. Θα τρέξω στη μετάνοια. Θα τρέξω στο μυστηριό του. Στην εκκλησία του και θα τακτοποιηθώ. Και δεν θα φοβάμαι τον Πατέρα. Τη δικαιοσύνη. Ούγαρ έχουμε ένα αρχιερέα. Μη δυνάμενον συμπαθήσετε στα ασθενείες ημών. Δεν έχουμε κανένα λέει που δεν ξέρει ότι είμαστε χώμα και θα αμαρτάνουμε εμείς. Πεπειραμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτία. Έγινε άνθρωπος. Πείνασε. Έζησε φτώχεια. Έζησε διωγμόν. Πόνο. Θλίψη. Φόβο. Όλα τα έζησε. Και ξέρει λέει. Πεπειραμένον κατά πάντα. Προσερχόμεθαούν με τα παρησία. Πού? Το θρόνο της χάριτος. Όχι της δόξης. Της χάριτος που είναι ο Χριστός. Ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν της εύκαιρον βοήθεια. Ώστε υπάρχει
κάποιος ενδιάμεσος, πάντοτε. Και αυτός ο ενδιάμεσος, εν προκειμένου, όπως σας έδειξα τώρα, ήσαντε οι Απόστολοι αυτοί. Δυστυχώς, ο προτεσταντικός κόσμος και οι Εχοβίτε και λοιπά, αποκλείουν όλους αυτούς. Δεν τους δέχονται, δεν τους θέλουν, ούτε καν να τους ακούνε. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι τους συζητούμε και τους παρακαλούμε να επεμβαίνουν. Βέβαια μας παρουσιάζουν λογικά επιχειρήματα. Λογικά επιχειρήματα. Πώς κάθε στιγμή εδώ φωνάζω την Παναγία εγώ και εκεί φωνάζει την Παναγία ο άλλος και εκεί φωνάζει την Παναγία ο άλλος. Πώς είναι δυνατόν, πόσο δεν είναι πανταχού παρούσα και είναι κτίσμα και είναι τόπο και χρόνο, πώς είναι δυνατόν να είναι. Άρα δεν είναι σωστά αυτά. Φωνάζει τον Ανικόλα ο ένας, τον Ανικόλα ο άλλος, τον Ανικόλα ο άλλος και 150 τον Ανικόλα. Πώς είναι δυνατόν να είναι ο Ανικόλας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό ήταν ερώτημα που απασχόλησε πολύ παλιά πολλούς ανθρώπους και το είχαν θέσει θέμα στον Άγιο Αθανάσιο τον Μεγάλο, το στήλο της Ορθοδοξίας. Και απήντησε ο Μέγας Αθανάσιος, έχει απαντήσει. Ο Άγιος Νικόλαος θα είναι απασχολημένος με τον έναν. Στον άλλον θα πάει άγγελος του Θεού στη θέση του Αγίου Νικολάου. Διαβάστε το βίο του Αγίου Νικολάου. Θα δείτε ότι ήσαντε δύο άνθρωποι φυλακοί και θα εκτελεστούν το πρωί, άδικα. Και προσήφχοντος τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος δεν ήξερε τίποτα. Παρότι προσήφχοντο προς αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν απασχολημένος σε άλλον, βοηθούσε σε άλλον. Και του λέγει ο Χριστός μας, σπεύσε του λέει, άφησα τα από εκεί, γιατί σε ζητάνε στη φυλακή οι άνθρωποι πρώτοι να τους σκοτώσουν. Ο Χριστός μας τον ειδοποίησε. Δεν είναι πανταχού παρόντες οι Άγιοι, ούτε η Παναγία μας. Μόνο η Αγία Τριάς είναι πανταχού παρόντες. Και όλοι λαμβάνουν ειδοποίηση από το κέντρο. Έχω ένα τηλέφωνο εδώ και ένα τηλέφωνο εκεί. Και θέλω να πάρω αυτό, από αυτό το τηλέφωνο αυτό το νούμερο. Μπορώ να το πάρω εδώ μέσα σε ένα μέτρο. Όχι. Θα πάει στο κέντρο και το κέντρο θα ειδοποιήσει αυτό. Εγώ θα πάρω το κέντρο. Κέντρο παίρνει και το κέντρο θα ειδοποιήσει αυτό. Παρότι είναι δίπλα-δίπλα τα τηλέφωνα. Θα πάει στο κέντρο. Και αν με το κέντρο δεν είμαι τακτοποιημένος ψηλικός, δεν θα το παίρνει αυτό. Θα είναι κομμένα από εκεί. Έτσι είναι ακριβώς. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν. Ζητάτε. Διαβάστε το στον Άγιο Νικόλαο για να δείτε πώς έχει ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι ότι η γυναίκα αυτή εταπεινώθη. Την είπε κινάριον. Και βρήκε το κουράγιο η ευλογημένη να πει αυτό το σοφό. Αυτό το σοφό. Και γάρ λέει τα κινάρια. Εσύ εκ των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυριών αυτών. Τον αφόπη. Τον νίκησε το Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός μας συνέχεια απεκρίθη και είπε αυτή, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το Θεός θέλει». Δηλαδή, φέρε με ένα χαρτί να σου υπογράψω και βάλω από πάνω εσύ ό,τι θέλει. Ξέρετε, δεν υπογράφουμε ποτέ χαρτιά λευκά, γιατί μπορεί να μας βάλουν φυλακή από πάνω, έτσι. Ο Χριστός το υπέγραψε αυτό και τη το έδωσε και πήγαινε έτσι λέει. Όταν λέει να γίνει ως θέλεις και να γίνει καλά το παιδί, και να παντρευτεί το παιδί και να κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Και πράγματι το παιδί εθεραπεύει, όπως αναφέρει εδώ, η θυγάτερη εθεραπεύει από τις ώρες εκείνης. Η μητέρα παλεύει εκεί έξω στο χωράφι που συνήθισε το Χριστό και το δαιμόνιο φεύγει από το σπίτι. Και πήγε σπίτι και βρήκε το παιδί σώ και σωφρονών. Τέτοια θαύματα γίνονται και σήμερα. Άρα δεν υπάρχουν άνθρωποι να παλέψουν να νικήσουν τον Χριστό. Όχι την παντοδυναμία του, την αγάπη του, το έλεος του να νικήσουνε. Και μάλιστα βάζοντας όπως σας είπα την Παναγία Μητέρα στη μέση. Χρειάζεται ταπείνωση. Ας γνωρίσουμε ότι όσο εμείς ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, ότι δεν είμαστε τίποτα, ούτε δικαιοσύνη έχουμε, ούτε παρησία έχουμε, ούτε σε Θεό ούτε σε ανθρώπους,
τόσο ο Θεός. Αν ένας Αβραάμ όταν μίλησε με το Θεό είπε «Νιν ιρξάμιν λαλίσε προς Κυριόν μου, εγώ δε ημί γη και σποδός, ένα Αβραάμ με στάχτη και χώμα, τι είμαστε εμείς». Ας το λάβουμε λοιπόν.